Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε επιλεκτικά περίπλοκη την ζωή μας, πώς μια ευτυχισμένη ζωή είναι συνήθως ένα μείγμα απλότητας και επιλεκτικής περιπλοκότητας. Η απλότητα φίλοι μου είναι αυτό που κερδίζετε όταν απομακρύνετε από τη ζωή σας διάφορες περιπλοκές. Ε, τι εννοώ αντικείμενα που δεν σας εξυπηρετούν ή δεν σας ευχαριστούν πλέον, αλλά και δραστηριότητες που απορροφούν πολύ περισσότερη ενέργεια από αυτή που προσφέρουν. Κάθε φορά που βάζετε κάτι καινούριο στο σπίτι σας, ξεφορτωθείτε κάτι παλιό. Αν δεν χρησιμοποιείτε κάτι εδώ και ένα χρόνο, δώστε το. Μελετώντας περισσότερο το όλο θέμα και προσπαθώντας να κάνω τα δικά μου ζητήματα όσο το δυνατόν πιο απλά, διαπίστωσα ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Μια ευτυχισμένη ζωή είναι συνήθως όπως είπα και πριν, ένα μείγμα απλότητας και επιλεκτικής περιπλοκότητας. Ας είμαστε ειλικρινεί, οι μεγαλύτερες χαρές είναι που περιπλέκουν περισσότερο τη ζωή μας. Επί παραδείγματι, τι εννοώ, ε, τα ταξίδια είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση η οποία απαιτεί. Ψώνια, σπατάλι χρημάτων, πακετάρισμα, άδεια από τη δουλειά, κάποιον να φροντίζει το σπίτι και την άλλη, μας όσο θα λείπουμε, jet lag και όλα τα γνωστά. Οι σχέσει είναι ακόμα χειρότερες. Όταν αναζητάτε την απλότητα, είτε είστε μόνοι σας είτε μαζί με κάποιον άλλο πρέπει πάνω απ' όλα να γνωρίζετε καλά τον εαυτό σας. Και αυτό γιατί η όλη διαδικασία απαιτεί να ξεφορτωθείτε πράγματα. Δραστηριότητες, συνήθειες που μπορεί να είχατε στη ζωή σας για πολύ μεγάλο διάστημα. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι αυτό που διώχνετε είναι πράγματι περιττό για σας. Για παράδειγμα, κάπου διάβασα ότι το να ξεφορτωθείς το κινητό σου τηλέφωνο απλοποιεί τη ζωή σου. Ε, το πίστεψα αυτό <γίλει> για ένα διάστημα. Ε, και με την πρώτη ευκαιρία πέταξα το τηλέφωνο μου στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας γιατί τότε ζούσα εκεί για αρκετά μεγάλο χρονικό ε, διάστημα. Το αστείο όμως πιο είναι ότι το συγκεκριμένο τεχνολογικό προϊόν έχει απλουστεύσει σε μεγάλο βαθμό ε, την δική μου ζωή και πιστεύω την ζωή των περισσότερων από εσάς. Ε, δεν ανησυχώ πλέον μήπως χαθώ ή ξεμείνω κάπου και το αίσθημα της ασφάλειας που μου προσφέρει είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερο, ειδικά όταν ε, ε, οδηγώ. Ωστόσο, ε, όπως εγώ διαφωνώ με τον ειδικό που απορρίπτει το κινητό τηλέφωνο, κάποιοι άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Με όσα λέω εγώ. Γενικά, πάντως απλότητα σημαίνει περισσότερο να ξεφορτωθούμε διάφορα πιστεύω μας στα οποία επιμένουμε από συνήθεια παρά να πετάξουμε εκείνο το φόρεμα που περιμένουμε να ξαναέλθει στη μόδα. Μπορεί, για παράδειγμα, να πιστεύουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε στο τηλέφωνο επειδή απλώς και μόνο χτυπά. Ή ότι τα ψώνια είναι ε, από μόνα τους απολύτως απαραίτητα για την αναζωογόνησή μας. Ή ότι μπορούμε να αποχωριστούμε μερικά πράγματα μόνο αν κάποιος μας πληρώσει γι' αυτά, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι μερικές φορές είναι μεγαλύτερο κέρδος να ξέρουμε απλώς ότι τα έχουμε ξεφορτωθεί. Τελικά, κάνουμε εκείνο που πιστεύουμε ότι θα μας κάνει ευτυχισμένους. Μερικές φορές όμως Μία κίνηση που κάνουμε προς την κατεύθυνση της ευτυχίας δημιουργεί ακόμη περισσότερη αναστάτωση. Αυτό βέβαια συμβαίνει μόνο όταν παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις και δεν σκεφτόμαστε πώς θα είναι η ζωή μας έπειτα από αυτές. Άλλες φορές πάλι παίρνουμε συνειδητά μια περιπλοκή απόφαση να υιοθετήσουμε ένα παιδί επί παραδείγματοι ή να αναλάβουμε τη φροντίδα κάποιου ηλικιωμένου συγγενή μας, γνωρίζοντας, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που πήραμε ποτέ. Αυτό είναι το νόημα της επιλεκτικής περιπλοκότητας φίλοι μου, να ξεχωρίσετε τα πράγματα και τις δραστηριότητες που σας κλέβουν το χρόνο και την ενέργειά σας, ώστε να μπορέσετε να εστιάσετε την προσοχή σας σε όσα είναι πραγματικά σημαντικά για σας. Τότε, αν υπάρχει κάποια αναστάτωση, είναι απλώς αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων που συντελούν στην ευτυχία σας. Και αν υπάρχουν περιπλοκές, είναι αυτές που εσείς έχετε επιλέξει και όχι εκείνες εσάς. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας αγαπώ πολύ, σας φιλώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι φανταστικά. Ε, καλό βράδυ.